Έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Καΐσαλη. Τα λόγια είναι περίτα όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη μορφή του κακού ποδοσφαίρου. Πέτρο, είμαστε εδώ σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στα 5x5 του Ανδρέα και του Πέτρου Καΐσαλη. Εξελίσσεται με πολύ ωραίο, θα έλεγα, ρυθμό το εργασιακό πρωτάθλημα. Είχαμε σήμερα ένα ημιτελικό. Πόσα χρόνια προσφέρεται στην αθλητιώσα νεολαία και όχι μόνο τέτοιες ποδοσφαιρικές εμπειρίες? Καλησπέρα, Στέλιο μου, Στέργο μου. Είμαστε στα 22 χρόνια τώρα. Έγινε ένα τουρνουά, φτάσανε δύο ομάδες, η Σελεσάο με την Ελλάς στο τελικό. Είναι την άλλη Τετάρτη ο τελικός. Θεωρείς ότι είναι σημαντικό, γιατί αυτό μας είπαν οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, είναι πολύ σημαντικό που μπορούν άνθρωποι που εργάζονται σε πολλές υπηρεσίες και σε, όπως είπες, και στην Ελλάς και στο στρατό και ιδιώτες, δεν έχουν τον χρόνο τον ελεύθερο για να μπορούν να αθληθούν με μια οργανωμένη ομάδα, αλλά εδώ βρίσκουν, θα έλεγα, καταφύγιο ποδοσφαιρικό προκειμένου να αθληθούν και να φύγει και το άγχος, έτσι δεν είναι? Φυσικά, γιατί ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα, γιατί τα τελευταία χρόνια ο κόσμος δεν είναι καλά και μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι βγάζουν τις τοξίνες και είναι καλύτεροι και καλύτεροι άνθρωποι και στη ψυχούλα τους είναι καλύτερα. Μετά από αυτό το πρωτάθλημα που διοργανώνεται για πόλωστη φορά, θα έλεγα, θα έχουμε το κάποιο άλλο πρωτάθλημα, ναι, που θα ακολουθήσει? Ναι, ξεκινάμε το καλοκαιρινό πρωτάθλημα, θα είναι στο τέλος Μαΐου και αυτό είναι πιο δυνατό από το χειμερινά, γιατί είναι ελεύθερο το τουρνουά και παίζουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Είσαι μόνος σου, μπράβο! Αντώνη, για άλλη μια φορά συμμετέχει σε εργασιακό τουρνουά. Πάμε καλά. Θεωρείς ότι είναι σημαντικό για εσάς τα νέα παιδιά που εργάζεστε και δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε προπόνηση με μια οργανωμένη ομάδα να μπορείτε να αθλείστε σε τέτοιους χώρους, αθλητικούς χώρους? Σίγουρα είναι σημαντικό. Κάνουμε το χόμπι μας. Όμως προσπαθούμε να κερδίζουμε. Σήμερα δεν πήγε και πολύ καλά. Φτάνουμε στα προημιτελικά, ημιτελικά συνήθως. Αλλά η ομάδα δεν έχει κάνει το βήμα παραπάνω. Καλό είναι να γίνονται αυτά τα τουρνουά και πιο οργανωμένα ακόμα και όσο γίνεται να εμπλουτίζεται και αυτή η διαδικασία τόσο από άτομα όσο και από οργανώσεις. Επειδή είσαι μέσα στον αθλητισμό και γνωρίζεις όλες τις εκφάνσεις, θεωρείς ότι η απόδοση ενός ερασιτέχνη αθλητή ποδοσφαιριστή όπως είσαι αναλόγως την περίσταση, την καθημερινή, αν εργάζεσαι περισσότερες ώρες, λιγότερες ώρες? Σίγουρα επαγγελματίες δεν είμαστε. Ένα-δύο παίκτες από την ομάδα παίζουν ποδόσφαιρο. Κυρίως μια παρέα είμαστε και οι περισσότερες ομάδες, αν πλην μερικών εξαιρέσεων. Τώρα, εντάξει, επειδή είναι και ερασιτεχνικό, πολλά ευτράπελα γίνονται με τους αθλητές. Άλλοι έρχονται προετοιμασμένοι, άλλοι όχι και τόσο καλά. Τώρα, εντάξει, εμείς, όπως ξέρετε και εσείς, κύριε Στέργο, είμαστε μια ομάδα ψυχολογίας και είμαστε παρέα. Δεν παίζουμε τόσο οργανωμένο ποδόσφαιρο, παίζουμε ποδόσφαιρο σωματικό, με ένταση, με δύναμη. Οπότε το να είμαστε σε μια καλή μέρα σίγουρα μετράει.